Έχουμε κοντά μας τον Ταμεία της Αυτοεκπροσώπησης, Παναγιώτη Ουγιακάκη. Παναγιώτη, ο Σύλλογος Αυτοεκπροσώπηση έχει κάποιο blog? Έχει ένα blog. Πρώτα όμως, ναι, να πούμε ότι το blog είναι, η διεύθυνσή του είναι αυτοεκπροσώπηση.blogspot.com. Και τι μπορεί να βρει κανείς σε αυτό το blog? Πριν πω τι μπορεί να βρει κανείς, θα πω με δύο λόγια τις δράσεις της αυτοεκπροσώπησης, οι οποίες έχουν σχέση με τον blog. Οπότε να πούμε ότι η αυτοεκπροσώπηση έχει μια εφημερίδα, εκδίδει μια εφημερίδα που λέγεται Διάβολος κάθε 3 μήνες, στην οποία γράφουν μέλη της αυτοεκπροσώπησης και όχι μόνο, λήπτες εννοώ, και έχει και μια άλλη δράση, κατά την οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει πάρει η αυτοεκπροσώπηση από το Υπουργείο Υγείας και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη χρηματοδότηση, έχουμε πάρει ένα πρόγραμμα στο οποίο πηγαίνουμε στην επαρχία, σε διάφορες επαρχιακές πόλεις, συνολικά σε 4 είναι σύμφωνα με το πρόγραμμα, και μια τελευταία δράση που θα καταλήξει το πρόγραμμα θα είναι στην Αθήνα, και εκεί κάνουμε ενημέρωση στους κατατόπους λήπτες για το πώς μπορούν και εκείνοι να κάνουν μια ομάδα δυνατή και ένα σύλλογο όπως έχουμε κάνει και εμείς. Τους μεταφέρουμε δηλαδή την τεχνογνωσία μας και την εμπειρία μας. Και αν είναι δυνατόν να φτιαχτούν όσο το δυνατόν περισσότεροι σύλλογοι μέσα στην Ελλάδα. Με απότερο σκοπό να φτιάξουμε μια ομοσπονδία που αυτό θα μας δώσει μια μεγαλύτερη και ισχυρότερη φωνή, που θα μπορούμε με αυτή την ισχυρή φωνή και τη δυνατή να ζητήσουμε πράγματα για μας. Το σύνθημα αυτού του προγράμματος είναι τίποτα για μας χωρίς εμάς, και καταλήγοντας να πω ότι στο blog αυτό της αυτοεκπροσώπησης βάζουμε αυτά τα θέματα μέχρι στιγμής, βάζουμε δηλαδή τα 2 τελευταία φύλλα της εφημερίδας Διάβλος σε ηλεκτρονική μορφή. Μπορεί δηλαδή οποιοδήποτε να διαβάσει όλη την εφημερίδα, τα 2 τελευταία της φύλλα. Και επίσης, βεβαίως στο δεξί μέρος έχουμε τα στοιχεία του συλλόγου μας. Αν θέλει κάποιος να επικοινωνήσει με το Σύλλογο Αυτοεκπροσώπησης, σε ποιο τηλέφωνο μπορεί να καλέσει? Μπορεί να πάει στη στήλη επικοινωνία που έχει δεξιά το blog, και εκεί έχουμε και τα τηλέφωνα και το fax και το email. Έχουμε δηλαδή... Έχουν επικοινωνήσει μαζί σας λήπτες υπηρεσιών? Έχουν επικοινωνήσει βεβαίως, και εκτός, όπως έλεγα και πριν, εκτός από τα στοιχεία της αυτοεκπροσώπησης και την εφημερίδα, έχουμε μέσα στο blog και διάφορα στιγμιότυπα ή διάφορα βιντεάκια ή διάφορες φωτογραφίες και κείμενα εφημερίδων τοπικών που πηγαίνουμε στις επαρχιακές πόλεις για το πρόγραμμα που είπα πριν, διάφορα σχόλια, δελτία τύπου για αυτό το πρόγραμμα κτλ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.